ξεράγει πρωί-πρωί. Αλλά στους πολίτες θέλω, καλά είναι το πρωινό, όχι σε μένα. Σας ακούει ο κόσμος. Υπενθυμίσω απλώς, δεν ξέρω αν ήταν εκείνες, μεταξύ μας. Δεν ξέρω αν ήταν εκείνες τις μέρες στην Ελλάδα. Ότι τι εννοείτε, το κόμμα γιατί της, πού θα ήμουν στο το κόμμα της όταν πέρασε αυτός ο τι νόμος. Τι εννοείτε αν ήμουν στην Ελλάδα, το παρακαλώ κόμμα της, πολύ. Θα σας πω. Εξηγήστε μου, γιατί αυτό μπορεί να έχει χρειά ιδιαίτερη. Το κόμμα της όταν πέρασε. Ναι, το κόμμα μου ήταν αυτό το οποίο κράτησε τη χώρα για να μπορείτε εσείς να ερχόστε δύο χρόνια μετά και να φέρνετε εργαλειοθήκες. Το κόμμα ναι. της λοιπόν όταν πέρασε αυτός ο νόμος για την εργαλειοθήκη ήταν εκεί και ψήφισε. Ναι, βεβαίως και ψήφισε. Όλο το νόμο, μάλιστα εμείς. Βεβαίως και ψήφισε. Εμείς γιατί ήσασταν υπουργός, το φέρατε και είχατε κάνει και συνεννοήσεις και με την Τρόικα. Άρα έπρεπε να γίνει μια προσπάθεια και στη συνέχεια να βελτιωθεί. Εμείς αλλάξαμε τη θέση, ειδικά για το γάλα, προκειμένου δεν το Πασόκ να ψηφίσει και γι' αυτό και δεν λειτουργήσε. Θυμόσαστε πάρα πολύ καλά τι καθημερινέ παρεμβάσει του κυρίου Τσαφτάρη για να σακώνει. Με συγχωρείτε, δεν περισσότερο τσακώνεστε, δεν ταιριάζει. Είναι πολιτική αντιπαράθεση δύο διαφορετικών κομμάτων. Εγώ εκπροσωπώ το ΠΑΣΟΚ. Δύο διαφορετικών κομμάτων όπου συνεργαζόμαστε στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας. Να μην σα διακόπτω και το σεβάστηκα. Ο κόσμος βλέπει εσάς τους δύο, οι οποίοι είστε στη συγκυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Το βλέπει και στην Βουλή όταν φέρνουμε αντιρρήσεις με διάφορα νομοσχέδια. Και να προσθέσω ότι σε σχέση με το λεφτά υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Δεν είπα τίποτα παραπάνω από αυτό που είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Σιμίτης, μόλις την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος έκανε κριτική στο λεφτά υπάρχουν. Εάν δεν τον ακούσατε, ο κύριος Σιμίτης μπορεί να κάνει κριτική. Εσείς όχι, κύριε Χατζηδάκη. Εγώ βεβαίως δεν δικαιούμαι να ομιλώ. Είναι το δόγμα Κουτσόγιωργα. Εσείς με τα ζάπια, εσείς με τους αντιμνημονιακούς. Εσείς που βγήκατε τη χώρα σε πρόωρες εκλογές, δεν μπορείτε να κάνετε κριτική στον πρώην πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργό της χώρας. Δεν μπορείτε εσείς να κάνετε κύριε Καραθανασόπουλε. Κύριε Χατζηδάκη. Γιατί έχετε πάρα πολλά άλλα να εξηγήσετε. Ο κύριος Σιμίτης θα πει αυτά που πιστεύει, θα πει και ορθώς θα έχει πει ο Σιμίτης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχάς.